Όχι, χαίρετε από μένα. Είμαι ο Μιχάλης Σταυρίδης. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει σήμερα και από αυτούς που παρακολουθούν online, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση σπασμένη περίπου σε δύο κομμάτια. Θα ξεκινήσω λίγο με την πρώτη, όπου θα δούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την πορεία μιας εταιρείας από την αρχή της μέχρι το σημείο όπου νιώθουμε ότι είναι έτοιμη για ένα IPO, που είναι ένα το λογικό ταξίδι σε απλοποιημένη μορφή ενός startup. Και στο τέλος αυτής της παρουσίασης θα δούμε έτσι λίγα κάποια στάσεις από κάποια άλλη παρουσίαση που αφορούν περισσότερο το φορολογικό σύστημα, το νομικό σύστημα στην Κύπρο, κάποια συγκεκριμένα good to know information. Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε έναν very technical discussion about the detailed analysis of the Cyprus tax legislation ή του VPA legislation ή του νομικού περιβάλλοντος. Το αντίθετο, στόχος μου είναι να δώσω έτσι ένα γενικό overview, να πέσετε κάποιες γενικές ιδέες και να απαντήσω σε όσες περισσότερες απορίες έχω. Ό,τι σκεφτείτε, θέλω να με ρωτήσετε. Νομίζω the more interactive we do it, το πόσο πιο πολλές ερωτήσεις έχουμε, τόσο πιο πολλές φορές με διακόψετε, τόσο το καλύτερο. Νομίζω εδώ θα βγει νομίζω, το περισσότερο value και χαίρομαι που είμαι μαζί σας εδώ actual physically, διότι είναι πιο εύκολο μου και εμένα να καταλάβω αν κάποιος καταλάβει κάτι, αν δεν έχει καταλάβει, αν να πω σε τον παλμό του lecture. Στα άτομα τα οποία μας κάνουν join virtually, raise your hands και εγώ θα είμαι έτοιμος να απαντήσω. Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Σταυρίδης, όπως είπα, είμαι partner στη PwC. Ξεκίνησα την καριέρα μου το 1999, άρα είμαι στην υγεία σας το 1999, a long time ago. Αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, έκανα το training μου σαν chartered accountant στο Λονδίνο, σε μια εταιρεία που κάποιοι μπορεί να τη γνωρίσετε που λέγεται Άντερσεν. Όταν έγινε το σκάνδαλο της Enron, αγοραστήκαμε τότε από την Deloitte. Σε κάποια φάση να αποφάσισα να έρθω πίσω και ξεκίνησα στη PwC το 2002. Το 2002 ξεκίνησα σε ένα area το οποίο λέγεται internal audit, το οποίο είναι ιστορικός έλεγχος εταιρείων. Δεν ήθελα να κάνω πλέον internal audit. Και αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό. Το offer που είχα πάρει τότε ήταν για internal audit. Ξεκίνησα στο internal audit, δεν μου πολύ άρεσε. Έκανα για 6 μήνες. Ξεκίνησα έναν internal transfer. Έκανα για κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, corporate finance. Financial advisor, feasibility studies, business plans, valuation εταιριών κλπ. Τα πάλι βαθιά. Δεν θα κάτι διαφορετικό. Άρα ξεκινήσα να κάνω εργασίες επιχειρηματικής στρατηγικής, operational effectiveness, improving structures, improving how companies work, etc. Σε κάποια φάση μεταπήρησα στο direct tax. Άρα πιάσα μια γνώση όσον αφορά το Κυπριακό φορολογικού κτήματος και τα τελευταία 3 χρόνια I'm leading a team όπου χειρίζεται ουσιαστικά accounting, payroll and financial reporting, management reporting information. Και σας λέω ότι σαν natural born accountant που έκαμε όλο το accounting profession, we're now in a good state σαν accounting profession που θέλουμε ένα άτομα το οποίο they are not accountant. It's great that you have ideas and you want to pursue these ideas and create your own companies, and this is fantastic. This is what we need. So, Ivan. Πάμε να δούμε τα 4 stages of a company's growth from a startup up to the exit, up to the point όπου οι μέτοχοι αποφασίζουν, οι ιδρυτές της εταιρείας αποφασίζουν να πούν παιδιά, έκανα αυτό το startup, το πέτυχα, θέλω να πω έξω τώρα και θέλω να κάνω κάτι άλλο. Άρα δούμε το startup, το early stage, το growth και το exit. Το exit είναι what we call the IPO.
ή όταν είσαι στο startup, πού περίπου είσαι, έχεις απλά μια ιδέα για ένα revolutionary product ή service, όπως σκέφτεσαι ότι μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί ένα industry ή ένα marketplace. Μπορεί να έχεις πάρει κάποιο initial funding για να εξερευνήσεις την ιδέα σου, να τη δουλέψεις λίγο. Μπορεί να έχεις φτάσει ακόμα σε ένα σημείο όπου να έχεις δημιουργήσει ένα commercially viable product. Ένα product το οποίο actually μπορεί να σταθεί από μόνο του και να φέρει κάποιες πωλήσεις. Σε αυτό το σημείο, σαν λογιστής, θα σας πω start thinking. Start thinking, plan ahead. Okay. And what do we need? Plan ahead. We need to start thinking about our legal structure, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε legal structure ακόμα, μπορεί να μην έχουμε legal structure ακόμα. Θα σκεφτόμαστε το business plan μας, how we're going to develop this company. Θα σκεφτούμε κάποια πράγματα όσον αφορά το financial plan. Okay. Θα δούμε πάρα πολύ high level κάποια πράγματα για να έχετε απλά έναν basic understanding. Okay. Είμαστε στην Κύπρο. We want to form a private company. Γιατί πρέπει να κάνουμε εταιρεία? Okay. Υπάρχουν κάποια key advantages γιατί κάποιος δημιουργά μια εταιρεία. Είτε είναι στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Και πριν να πάω όμως στα advantage, θα πω ποια είναι η διαφορά του να λειτουργώ σαν individual με το να λειτουργώ σαν εταιρεία. Σαν individual όταν λειτουργείς, λειτουργείς εσύ και η ζωή σου, η προσωπικότητά σου και η επαγγελματική σου προσωπικότητα είναι ένα και το ίδιο. Δεν έχει διαφορά. Το κράτος, ο φόρος εισοδήματος, σε βλέπει σαν μία οντότητα. Ο Μιχάλης Σταυρίδης, ο οποίος είναι πιθανόν ουρέας στο επάγγελμα, η δικηγόρος στο επάγγελμα, η λογιστής στο επάγγελμα. Okay. Αν κάνω κάτι λάθος, I'm personally liable. Και αυτό είναι για το οποίο έκανα το λάθος. Αν ήρθα σε μια συμφωνία και παραβίασα αυτή τη συμφωνία ή το αποτέλεσμα μου εκείνης της συμφωνίας ήταν να πάρει κάποιο σημείο και μου κοινά αγωγή προσωπικά. Θα μην πάλι σαν... Okay. Το πιο καλό παράδειγμα, όχι το πιο καλό παράδειγμα, ένα συχνό παράδειγμα είναι οι άτομα τα οποία είναι μόνοι τους. Έχουν μια επιχείρηση, είτε αυτός είναι ένας ο οποίος φτιάχνει ωραία έπιπλα, είτε αυτός είναι κουρέας, είτε αυτός είναι ένας λογιστής ο οποίος έχει κάποιους μικρούς πελάτες, είτε ένας δικηγόρος. Άτομα μόνα τους ή με πολύ μικρό αριθμό προσωπικού που θεωρούν ότι είναι καλύτερα να λειτουργούν μόνοι. Η εταιρεία είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Άρα αμέσως έχουμε δύο πρόσωπα. Έχουμε τον ιδρυτή, που είναι και μέτοχος, που έχει μέτοχες, που του ανήκει η εταιρεία, αλλά είναι εταιρεία του συμβάλλου. Η εταιρεία μπαίνει σε contract. Η εταιρεία μπαίνει σε συμφωνία. Άρα αν γίνει κάτι λάθος στο service ή στο product, ο άλλος θα κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας. Δεν μπορεί να κινηθεί νομικά στον μέτοχο. Διότι είναι η εταιρεία που μπαίνει στη συμφωνία. Okay. Ποια είναι η διαφορά? Αφού είμαι στην περίπτωση του αυτοεργοδοτούμενου, αφού είμαι εγώ έναν άτομο νομικά υπευθυνός, σημαίνει μπορεί κάποιος, αν κινηθεί εναντίον μου και κερδίσει στο δικαστήριο, και πάρει αποζημίωση, σημαίνει η όλη μου η περιουσία είναι στη διάθεση. Τα πλαίσια, τον τάμε και στον οποίο θα πληρώσω. Έναν άτομο. Πάμε, έχουμε μία προσωπικότητα. Στην περίπτωση της εταιρείας, και εδώ είναι το μεγάλο benefit της εταιρείας, είναι το ότι η ευθύνη του μετόχου
is limited το value των shares των οποίων έχει. Εκτός αν ο ίδιος έδωσε κάποιες προσωπικές εγγύησεις. Αλλά στην ουσία, αυτό είναι το μεγάλο benefit της εταιρείας. Το ability να ξεχωρίσεις την προσωπικότητα σου, τη ζωή σου, από την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης σου. Τώρα, για να μην νομίζετε ότι κάνω μια εταιρεία και όλα είναι εντάξει και όλα θα ξεχωρίζουν τα ρίσκα και δεν έχω κανένα ρίσκο, όταν πας να δανειστείς από την τράπεζα, η τράπεζα τι σου λέει, ναι, δέχομαι ότι συμβάλλομαι με την εταιρεία, αλλά επειδή εσύ ελέγχεις την εταιρεία, θέλω και προσωπικές εγγύησεις για να σου δώσω δάνειο. Γιατί σου ζητά προσωπικές εγγύησεις? Γιατί αν δεν σου ζητήσει προσωπικές εγγύησεις, σημαίνει το μόνο που έχει είναι να κινηθεί εναντίον της εταιρείας. Και όταν πάρει τα μέγες, να πάρει ό,τι έχει στην εταιρεία. Μια εταιρεία που έχει χρεοκοπήσει, δεν έχει κάτι να πάρει. Γι' αυτό θα κινηθεί ενάντια στην προσωπική σου εγγύηση. Α, έχω και προσωπική εγγύηση. Άρα θα κινηθεί με αυτόν τον τρόπο στην περιουσία. Αν δεν δοθεί προσωπική εγγύηση, τράπεζα το μόνο που έχει, ή οποιοδήποτε επιστολή, το μόνο που έχει είναι να κινηθεί εναντίον της εταιρείας. Αυτό είναι το μεγάλο benefit της εταιρείας. Ότι μπορείς να τα διαχωρίσεις τα δύο. Και αν είναι ένα πράγμα που θέλω να θυμάστε σήμερα, θυμάστε τούτο. Το γεγονός ότι μπορώ να διαχωρίσω. Separate business activities from personal finance. Αμέσως ξεχωρίζω και τα οικονομικά των δύο. Άλλον τα οικονομικά μου, άλλον τα οικονομικά της εταιρείας. Benefit, advantage και υποχρέωση από τον μέτοχο ότι δεν μπορεί να μπλέκει τα οικονομικά τα δικά του με τα οικονομικά της εταιρείας. Είναι ένα ξένο πρόσωπο. Το γεγονός ότι μου ανήκει αυτή η εταιρεία δεν σημαίνει ότι μπορώ οποτεδήποτε να βγάζω λεφτά από την εταιρεία. Δημιουργά το advantage, το ότι διαχωρίζει, αλλά δημιουργά και την υποχρέωση. Δημιουργά facilitates more structure, ναι, δημιουργά καλύτερο structure όσον αφορά την ιδέα, adds credibility στην ιδέα, είναι το limited liability των shareholders που έχουμε αναφέρει. Αν είμαι μόνος μου, πώς θα φέρω καινούργιους investors, να πάρουν τι? Να πάρουν το χέρι μου, να πάρουν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ο μόνος τρόπος να μεγαλώσω μια εταιρεία φέρνοντας investors είναι να έχω μια εταιρεία, όπου εκεί θα τους δώσω ένα μερίδιο αυτής της εταιρείας. Αν λειτουργώ μόνος μου, τι θα τους δώσω? Δεν δουλεύει αυτό τώρα. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον. Και επιτρέπει το future exit. Δηλαδή σε κάποια φάση θα πουλήσεις τις μετοχές της εταιρείας. Ερώτηση. Κάποιος πρέπει να έχει ερώτηση. Μπορεί απλά να βαρέθει και να ασχολείται με αυτήν την εταιρεία. No problem. Καλώς όρισες. Διότι μπορεί κάποιος να του έδωσε ένα αρκετά λεφτά εκείνη τη στιγμή και να πει εντάξει, οκ. Για τον ίδιο λόγο που κάποιος πουλάει έναν οικόπεδο το οποίο έχει, το να έχω μετοχές κάποιας εταιρείας είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Σε κάποια φάση μπορώ να επιλέξω να φύγω και πουλώ τις μετοχές της εταιρείας. Okay. Ναι. Ναι. Θέλω να μας μιλήσει ο Μιχαλής ή πώς δουλεύει το... Μπορώ να σας μιλήσω? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Άρα. Έχω την εξής ερώτηση. Όλες οι εταιρείες συνήθως ξεκινάνε με ένα κεφάλαιο 1.000 ευρώ περίπου, με 1.000 μετοχές περίπου του 1 ευρώ. Σε περίπτωση που μπει κάποιος επενδυτής και ξέρω και εγώ συμφωνεί σε ένα valuation και πάρει ένα ποσοστό αυτής της εταιρείας, μετά το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή δίνει ξέρω και εγώ 50.000 ευρώ για να πάρει το 20%,
Το υπόλοιπο κομμάτι, πώς πρέπει να καλυφθεί με κάποιον τρόπο για να είμαστε νομικά εντάξει, δηλαδή με βάση το valuation, ή μπορεί να παραμένει έτσι όπως έχει? Αν κάποιο, αν πουλά το δικό σου μερίδιο για 50. Ναι, πουλάω 20% για 50.000, λέμε. Αν ότι κάνεις valuation και είναι 100.000 εταιρεία αυτή τη στιγμή και θα πουλήσεις το μισθό και θα πάρεις 50. Και θα πουλήσεις 50% το μελοχόρο. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο τρόποι άνω κάτω. Ή θα έρθεις να πεις, ουσιαστικά, θα έρθεις να πεις σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση θα πουλήσεις το 500 μελοχές, εσύ θα πουλήσεις το 500 μελοχές, θα πάρεις 50.000, και θα έχετε από 500 μελοχές. Άρα θα έχετε 50-50. Ναι, η ερώτησή μου είναι τώρα, έχω εγώ το 50%, πρέπει στην εταιρεία να βάλω αντίστοιχο κεφάλαιο για να φαίνεται, γιατί δεν θα υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή ο ένας θα έχει βάλει, ξέρω και εγώ, κάποιο ποσό και ο άλλος θα παραμένει με το ποσό που είχε μπει αρχικά. Είναι εντάξει αυτονομικά, αυτό ρωτάω πιο πολύ. Το γεγονός ότι έκανες valuation και είπες ότι η εταιρεία στοιχίζει 50-100.000 ευρώ. Mm-hmm. Λες ότι εγώ έχω ένα περιουσιακό στοιχείο, ουσιαστικά τι λες, εγώ έχω ένα περιουσιακό στοιχείο 1.000 μετοχών, οι οποίες αξίζουν 100.000. Αν εγώ θα πάρω τις 50.000, θα τις πάρω εγώ 50.000, τότε ουσιαστικά δίνεις το 500 μετοχές στον άλλο και αυτός του δίνει 50.000 ευρώ. Τα λεφτά δεν πάνε στην εταιρεία σε αυτήν την περίπτωση. Ξεκάθαρο. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γι' αυτό είχα αμφιβολίες. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τότε επιλέξει ότι τα λεφτά θα μπουν στην εταιρεία. Θα μπουν στην εταιρεία για να ουσιαστικά για να βοηθήσει την ανάπτυξη της εταιρείας ή κάνει κάτι άλλο. Εκδίδεις άλλες 1.000 μετοχές, άρα έχεις για 50.000 ευρώ. Okay? Ναι. Επόμενες στήλες είναι για 50.000 ευρώ, σύνολο, ιδίως εκδίδονται με υπερτοάκτιον, με share premium δηλαδή. Και πού καταλήγουμε, η εταιρεία πούλησε ακόμα 1.000 μετοχές δικές της, παίρνει τις 50.000 και τις βάζει στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και η μέτοχη τώρα έχει 1.000 μετοχές ο ένας, 1.000 μετοχές ο άλλος. Ωραία. Οκ. Okay. Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Προχωράμε. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Οκ. Okay. Όταν ιδρύω μια εταιρεία, βασικά υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Πάντα θα δείτε το ακρονίμιο Limited, LTD, ή ολόκληρη τη λέξη Limited. Μιχάλης Σταυρίδης, Limited. Okay. ABC Limited. Τα πρώτα statutory accounts τα οποία μπορεί να κάνεις πρέπει να κάνεις ελεγμένους λογαριασμούς. Δηλαδή, η μέγιστη περίοδο την οποία θα την κάνεις την πρώτη φορά είναι 18 μήνες. Okay. Μετά είναι 12 μήνες. Πρέπει να κάνεις αιτήσεις γενικές συνελεύσεις. Πρέπει να υποβάλεις αιτήσεις ανέκθεσης των εφορών εταιριών. Μπορείς να έχεις έναν director στην περίπτωση που έχεις 100% των μετοχών. Αν δεν έχει κάποιος 100% των μετοχών, δεν μπορεί να έχουμε μόνο έναν director. Αν όμως μου ανήκει εξ ολοκλήρου αυτή η εταιρεία, που 100% των μετοχών, μπορεί να έχω μόνο έναν director και ένα secretary. Η limited, η private εταιρεία, private company, μπορεί να έχει μέχρι από ένα μέχρι 50 share. Δεν μπορεί να έχει 50. Ένα μέχρι 50. Άρα εξυπηρετεί μέχρι 50 μετόχους. Δεν υπάρχει maximum minimum στο μετοχικό κεφάλαιο. Μπορώ να κάνω επιχείρηση με 1.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, όπως είπε ο Μιχάλης προηγουμένως. Μπορεί να κάνω με 100.000, μπορεί να κάνω με 1 εκατομμύριο. Και πρέπει να έχει ένα registered office στην Κύπρο. Πρέπει να έχει μια registered διεύθυνση στην Κύπρο. Τώρα, πάμε. Διότι θεωρεί ο νόμος ότι το private company εξυπηρετά έναν αριθμό προσώπων,
περιορισμένο μέχρι 50. Και όπως θα δούμε στο επόμενο section που θα το κάνουμε έτσι πολύ γρήγορα, εξυπηρετά αυτά τα άτομα με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, ένας περιορισμός, όταν είσαστε τρεις μετόχοι, κάτω από private company, δεν μπορείς να πουλήσεις σε όποιον θέλει. Αν το θες να πουλήσεις, πρέπει να ρωτήσεις πρώτους άλλους τους μετόχους. Τους υφιστάμενους. Μετά, αν όμως, όταν μια εταιρεία εξελίσσεται στο σημείο όπου θα χρειαστεί πάνω από 50 μετόχους, τότε μεταλλάσσεται σε public company. Και εκεί θα δείτε ότι έχει το PLC δίπλα σου και όχι το limited. Και άρα οι συγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είναι PLC. Άρα η Τράπεζα Κύπρου δεν είναι private company. Είναι public limited company. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά εκεί οι μετοχές μπορώ να πουλώ σε όποιον θέλει. Θέλω να πουλήσω μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, δεν πρέπει να πουλήσω σε άλλα εκατομμύριων μετόχους και σε ελεύθερη αγορά. Άρα υπάρχει το structure, υπάρχει το legal entity, το οποίο εξυπηρετεί τους 51 και πάνω. Και αυτό είναι το public company. Τώρα, είπαμε ότι το δεύτερο πράγμα που θα αρχίσουμε να βλέπουμε είναι το business. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να γίνει. Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες. Δεν υπάρχει μόνο μία μεθοδολογία. Και ο κόσμος έχει εξελιχθεί, υπάρχουν νέες μεθοδολογίες, νέοι τρόποι να το κάνεις. Όμως, στο τέλος της ημέρας, θέλω να θυμάστε ότι πρέπει να αποφασίσετε κάποια πράγματα. Το business plan καθορίζεις κάποια πράγματα, σε βάζει να σκεφτείς κάποια πράγματα. Μπορεί να έχει άλλα 10, αλλά υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα. Τι είναι το business proposition? Τι είναι το business? Να πω ένα απλό παράδειγμα. Θέλω να κάνω κουρίο. Τι είναι το business proposition μου? Είναι ότι έχω την ικανότητα να κουρεύω μαλλιά με όμορφον τρόπο. Είμαι ο μεγάλος κουρέστικος. Είμαι το food. Ποιο είναι το business proposition μου? Το business proposition μου είναι ότι απλοποιώ τον τρόπο που παραγγέλει ο άλλος και μικρά και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες potentially δεν μπορούσαν να κάνουν afford setting up their own delivery system τους βοηθά να πάρουν access σε ένα delivery system και τους βοηθά λόγω του delivery system να έχουν access σε μεγαλύτερο client, θέλω από ό,τι θα είναι. Τι είναι το proposition του φούτη? Είσαστε νεαροί και όταν βγήκε το φούτη, μπορεί να μην θυμάστε ακριβώς πώς ήταν. Δηλαδή, πριν έπαιρνες τηλέφωνο, δεν υπήρχε delivery. Μετά, είχαν κάποιοι delivery. Είχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις delivery. Δεν είχαν όλοι delivery. Μετά και πήγαν και οι πιο μικροί και πήραν κάποιον delivery. Δεν ήταν πάντα συμφέρον. Το φούτι, ούτε επίσης και όταν ο κόσμος σαν εσάς έγινε πιο IT literate και παράγγελε online, πώς θα μπορέσει το μικρός να κάνει page για να μπορέσει να έχει access σε όλους εσάς? Δεν θα μπορούσε. Το φούτι ήρθε και του είπε, έχω ένα standardized τρόπο, δώσ' μου το μενού σου, θα τα βάλω μέσα, θα κάνει τίκο άλλος, θα ασχολείσαι, αλλά θέλω ένα percentage μπορείς σου. Okay. Τι είναι το business proposition? Τι κόσμο χρειάζομαι? Τι κόσμο χρειάζομαι? Τι skills χρειάζομαι για να κάνω αυτό το business venture? Τι research πρέπει να κάνω to support το ability μου, to support το business proposition? Τι είναι το product ή το service, ή το service το οποίο παρέχω? Ποια είναι η τιμή? Ποιο είναι το ποσοστό που θα ζητά? Ποιο είναι τα barriers?
παρένστρεντι, τι με δυσκολεύει να το στήσω, τι θα με δυσκολεύσει να το κρατήσω. Θα το δημιουργήσω. Θα το κρατήσω το business μου ή θα έρθει μετά κάποιος άλλος με πιο πολλά fans και να με βγάλει από τη μέση. Πόσο εύκολα κάποιος κάνει replicate το business model. Τι είναι οι πελάτες. Το φούτι, ο πελάτης του είναι ο παπάς μου, που είναι 75 χρονών. Ενώ ο παπάς μου έχει Facebook, που εγώ δεν έχω, δεν θα παραγγείλω ποτέ από το φούτι. Complicated. For him. Not his target market. Target market του φούτι είναι άτομα τα οποία είναι πιο high click. Plus, ο παπάς μου θέλει να κάνει κουβέντα με το σουβλίκι. Θέλει να του πει, να του μιλήσει. Okay. Θέλω το επόμενο section που θα κάνουμε τώρα. Στο τέλος αυτού του section, να μπορείτε να μου πείτε, να μπορείτε να συγκρατήσετε ποια διαφορά έσοδα-έξοδα από cash in, cash out και ποια διαφορά έσοδα-έξοδα από assets liability. Αυτή είναι η χάρη που σας ζητώ. Σαν ένας accountant ζητώ από τη νέα γενιά να με βοηθήσει να πω ότι καταλάβετε δύο concepts. Okay. Οι οικονομικές προβλέψεις προϋποθέτουν κάποια πράγματα. Okay. Turnover. Τι είναι το turnover? Είναι ο τζίρος. Okay. Οι πωλήσεις μου. Οι πωλήσεις μου. Όχι τα cash που έρχονται μέσα. Κρατήστε το σας παρακαλώ. Οι πωλήσεις μου. Πούλησα το service μου για 100 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι το έκανα collect το 100 ευρώ. Το πούλησα. Okay. Cost of sale. Τι μου στήχησε να παράξω αυτή την υπηρεσία ή να παράξω αυτό το προϊόν. Το συγκεκριμένο. Όχι για τα άλλα 10 από όπως πριν από την. Το συγκεκριμένο. Operating expenses. Τι expenses είχα, τι έξοδα είχα για να μπορέσω να διαχειριστώ αυτόν το operation το οποίο έχω κάνει. Okay. Μπορεί να είναι κάποια έξοδα direct, δηλαδή όσο περισσότερα προϊόντα έχω, τόσο περισσότερο να ανεβαίνει, μπορεί να είναι indirect. Δηλαδή να μην αυξάνονται απαραίτητα απευθείας, αλλά να αυξάνονται. Απευθείας με τις πωλήσεις, αλλά να αυξάνονται. Μπορεί να είναι fixed, ενίκιο. Είναι fixed expense. Είτε πουλήσω 100, είτε πουλήσω 2, το ενίκιο μου είναι fixed. Δεν σου λέει ο landlord, αν πουλήσεις λίγα, με μου δώσεις. Okay. Σου λέει, θέλω το ενίκιο μου, όσα θέλεις, πουλά. Γιατί αν μπορεί να είναι variable. Δηλαδή, αναλόγως της κίνησης σου, μεταβάλλον. Financing expense. Τι μου στοιχίζει to finance το operation. Okay. Διότι, αν πρέπει να έχω έναν overdraft και ανά πάσα στιγμή προστάω στην τράπεζα 100 ευρώ to be able to finance το operation μου, τα 100 ευρώ έχουν έναν τόκο. Ο τόκος που πληρώνω είναι financing. Δεν μιλώ για τα 100 ευρώ, μιλώ για τα 2 ευρώ ή τα 7 ευρώ, που είναι ο τόκος που πληρώνω
για να μπορέσω να διατηρήσω την εταιρεία μου afloat. Working capital. Πουλάω, αγοράζω, κάποια φυλάω. Όλα αυτά είναι δεσμευμένα. Τα λεφτά μου μέχρι να τα πάρω για να πληρώσω τον άλλο. Αυτές οι μέρες που περνούν μεταξύ από το να εισπράξω μέχρι να πληρώσω, μπορεί να με πάρουν κάτω. Μπορεί να πούλησα 100, να πρέπει να πληρώσω 20, δεν μου έδωσες τα 100, πώς θα πληρώσω τα 20. Εσύ δε, εγώ έκανα 80 ευρώ και έδωσα. Δεν εισπράξα τα 100, πρέπει να πληρώσω τα 20. Άρα, αν δεν εισπράξα ποτέ, προκόπησα. Κοστάω 20. Πόσον κέρδος θέλεις, δείξε. Άλλον έσοδα, έξοδα και κέρδος 80, έσοδα 100, 20, έξοδα, κέρδος 80, άλλο cash in και cash out. Δεν εισπράξα ποτέ. Cash in, zero. Και finance είναι ο δανεισμός ο οποίος χρειάζομαι ή τα λεφτά που βάζω σαν πρώτη επένδυση μέσα για να μπορέσω να λειτουργήσω. Εμείς οι λογιστές θυμιζόμαστε για τρία στέγη. Income statement, statement of financial position και statement of cash. Income statement. Το income statement δείχνει για μία περίοδο όλα τα έσοδα, όλα τα έξοδα. Έσοδα, έξοδα. Όχι cash. Όχι cash. Τι πωλήσεις έκανα, τι έξοδα είχα, τι μου έμεινε σαν κέρδος. Πούλησα 100, είχα cost of sales 10, είχα και κάποια άλλα selling and distribution expenses, άλλα 10, άλλα administration expenses, άλλα 10. Έκανα κέρδος 70. Αν τα εισπράξα και αν πλήρωσα, αυτό το statement δεν δείχνει τίποτα. Okay. Είναι σημαντικό όμως αυτό το statement. Αυτό το statement δείχνει καταρχήν αν κάνεις κέρδος ή ζημιά. Η πρώτη γραμμή... αυτή η γραμμή, τον gross profit, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική? Διότι δείχνει πριν ακόμα βάλεις τα άλλα σου expenses, αν το προϊόν, που, η τιμή που πούλησα, καλύπτει το κόστος μου να το παράξω. Ή το, η τιμή της υπηρεσίας μου, κατά πόσον καλύπτει το κόστος να δώσω αυτή την υπηρεσία. Μπορεί να είναι profit, τώρα ζημιά. Αν είναι ζημιά, πώς θα πάω να καλύψω τα υπόλοιπα. Πώς θα πάω να καλύψω το ενίκιο που είναι στα administration expense. Πώς θα πάω να, δώσω, πώς θα πάω να πληρώσω οποιαδήποτε commission σε. Οι delivery expenses τα οποία έχω. Οι ads στο Facebook. Οποιαδήποτε marketing expense, αν εδώ κάνω ζημιά. Αυτό το profit πρέπει να είναι αρκετό για να μου καλύψει αυτά τα expenses και να καταλήξω σε ένα profit. Okay. Do we have it? Έσοδα, έξοδα. Δείχνει cash. Όχι. Income statement δεν δείχνει. I will not bore you με τα υπόλοιπα. Αλλά είναι εδώ που θα δείξω και αν έχω οποιοδήποτε depreciation, αν έχω οποιοδήποτε finance cost και
ουσιαστικά τη φορολογία την οποία επλήρωσε. Okay. Enough. Financial projections, statement of financial position. Ότι είπα προηγουμένως ότι το income statement είναι για μία περίοδο. Okay. Από την 1η-1η του 2021 μέχρι την 31η-12η του 2022. Είναι έσοδα-έξοδα σε μία περίοδο. Το statement of financial position είναι μια φωτογραφία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Okay. Και κάποιος βάλε κάμερα του, βάλε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία τι δείχνει, τι μου ανήκει, τι χρωστώ. Τη συγκεκριμένη στιγμή. Αύριο θα είναι διαφορετικό. Άρα εδώ δείχνω πάνω στο πάνω μέρος τα assets μου. Assets μου είναι τι μου ανήκει. Τι είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία. Στο κάτω μέρος non-current liabilities και current liabilities τι χρωστώ. Ποιες είναι οι οφειλές μου. Και πάνω, το πάνω μισό, το δεύτερο μισό, το πάνω κομμάτι, δείχνει το υπόλοιπο. Δείχνει το τι μου ανήκει πλέον. Αν αφαιρέσω το τι χρωστώ από αυτά που έχω, μένει τι μου ανήκει, σαν μέτρο. Το non-current assets, το λέει, το current σημαίνει ένα χρόνο. Non-current assets δείχνει τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν ζωή για πέραν ενός χρόνου. Okay. Εδώ θα δείξουμε buildings, εδώ θα δείξουμε οποιαδήποτε intangibles. Τα current assets δείχνουν βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Cash. Ανά πάση στιγμή είναι βραχυπρόθεσμα. Τι μου χρωστούν. Οι χρεώστες μου. Θέλετε να δει receivables. Τα 100 που μου χρωστά, γιατί δεν τα ξέχασα, είναι μέσα στο trade another receivables. Stock. Έχω stock στην αποθήκη. Είναι εδώ. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Okay. Ίδια λογική και στα liabilities. Τι χρωστώ. Τι χρωστό που πρέπει να πληρώσω άμεσα, within a year, στα current liabilities. Τι χρωστό για μετά από ένα χρόνο, τα non-current liabilities. Αν τα current assets είναι πιο χαμηλά από τα current liabilities, δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα περιουσιακά μου στοιχεία, είναι πιο λίγα από τα βραχυπρόθεσμες μου υποχρεώσεις, τότε είναι ένδειξη ότι δεν πάω καλά. Γιατί? Διότι άμεσα να πάω να ρευστοποιήσω όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία, να τα κάνω cash και να ξοφλήσω, δεν θα είναι αρκετό. Κρατήστε το. Αν αυτά που έχω άμεσα έξω, αν τα ρευστοποιήσω, δεν θα μπορώ να καλύψω τις άμεσες οφειλές μου, αυτές που πρέπει να κάνω στον ένα χρόνο, κουδούνια, καμπάνες, καμπανάκια παίζουν. Okay. Αν το σύνολο τώρα των περιουσιακών μου στοιχείων είναι 1000 και το σύνολο των υποχρεώσεων μου είναι 200, σημαίνει τα 800 ανήκουν στους μετόχους. Και ουσιαστικά τι είναι αυτά τα 800, είναι κέρδη τα οποία έχουν συσσωρευτεί και δεν έχουν δοθεί. Okay. Και το τελευταίο. Cash flow. Εδώ θα συζητήσουμε για cash. Okay. Εδώ συζητάμε για cash. Αυτό το statement δείχνει την κίνηση των cash. Τι εισπράξα, τι επλήρωσα, τι είχα στην τράπεζα, τι μου έμεινε.
obtained, αλλά μπορεί να δείχνει ένα very profitable business, το income statement, και ένα tragic business, το cash. Δεν θα σκουράσουμε τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες. Απλά θυμάστε αυτό. Το cash flow statement δείχνει την κίνηση των λεφτών, των cash, μέσα έξω από την τράπεζα. Πώς ξεκίνησα, τι κέρδη είχα, τι εισπράξα από αυτά τα κέρδη, τι επλήρωσα, τι μου έμεινε στο τέλος του. Okay. Μάλιστα. Okay. Παράδειγμα που δώσαμε προηγουμένως. Οκ. Okay. Πες έχω 20 ευρώ. Θα 20 ευρώ και τα βάλα σε μια εταιρεία. Έβαλα 20 μετοχές. Άρα εδώ, χωρίς να θέλω να πω στη λεπτομέρεια ιδιαίτερα, εκεί που λέει capital and reserves έχει 20, εντάξει, χρωστά η εταιρεία. Γιατί είναι από κάτω, γιατί χρωστά τα η εταιρεία στο μέτοχο. Και τα βάλα στην τράπεζα. Okay. 20 ευρώ. Πούλησα, αγόρασα για το προϊόν, ας προβήσουμε το παραδείγμα. Και το πούλησα για 100. Άρα εδώ, θα δείξω income 100. Έξοδα, προβήσουμε το παράδειγμα, 20. Κέρδος 80. Δεν χρειάζεται να πούμε για tax και λοιπά τώρα. Κέρδος 80. Ωραία. Έκανα 5 φορές 80 στα 20. Οπότε 300% κέρδος. Α, είμαι μάγκας. Εδώ τώρα, profit before tax 80. Λέει εκεί πάνω. Αλλά τα 80 είναι τα πια. Τα 100 είναι τα πια. Okay. Τα 100 δεν τα εισπάρξα ποτέ. Το balance sheet μου, συμφωνείς ότι έφυγαν τα 20 από την τράπεζα. Τα 20 από την τράπεζα, τι έχουν γίνει. Έχουν γίνει 80 κέρδος, 20 που μου χρωστά σαν μέτοχο, άρα 100 και 20 και 80 100. Sí. Αυτό το πράγμα είναι ισοζυγά. Το κόκκινο είναι ισοζυγά. 20 share capital, 80 κέρδος retained earnings, σύνολο 100, τούτο είναι 100. Και πάνω έχω debtors 100. Χρωστάει 100. Μου χρωστάει 100. Τα 20 τα έδωσα. Θυμάσαι ότι τα έδωσα. Τα πλήρωσα. Άρα έχω ένα περιουσιακό στοιχείο που λέει ότι. Σου, πίσω το παράδειγμα μου του οφειλέτη, Νικόλας οφειλέτης. Ο Νικόλας οφειλέτης μου χρωστάει 100. Έχω ένα περιουσιακό στοιχείο που λέει ότι ο χρωστά μου ο Νικόλας 100. Αυτά τα 100 τι σημαίνει, είναι ουσιαστικά τα 20 που έβαλα και τα 80 κέρδος που έκανα. Όμως, όταν πάμε εδώ, ουσιαστικά τι δείχνουμε, ότι έχω zero στην τράπεζα. Ξεκίνησα με 80 κέρδος, profit before tax 80, δεν θα σας κουράσω αυτό, αλλά profit before tax 80, μου αυξήθηκαν, έχω μείον 100 διότι αυξήθηκαν οι χρώστες μου. Ξεκίνησα με 20, το σύνολο θα είναι 0 τέλος πάντων. Θα μπω στη λεπτομέρεια του ποσού λίγο χαστό και θα σκοράσω και θα σκάσω. Στην ουσία όμως, ενώ το profit, το income statement μου δείχνει 80 και 400% κέρδος, εδώ δείχνει ότι έχω 0 στην τράπεζα. Μου τα δώσει. Αυτό λέω ότι γι' αυτό θέλω να πω στη είναι λογική του πώς πάω από το 80 στο 0. Γι' αυτό θέλω να εδώ θα δείξει όμως το statement ότι δεν έχω πάρει τα 100.
Δεν θέλω να σε κουράσω με το πράγμα. Δηλαδή, άμα μπούμε στη λογική, είναι να φάμε μισή ώρα να εξηγούμε το cash flow και να χάσουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι το cash flow είναι να σου δείξει την αλήθεια με τα cash, ότι είναι μηδέν, ενώ το profit statement είναι να σου πει κάμισε 80 και έπρεπε. Και το ένα έχει αξία, και το άλλο έχει αξία, και το balance sheet έχει αξία. Γι' αυτό και τα τρία έχουν αξία. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να βλέπεις μόνο ένα. Και τα τρία μαζί τα βλέπεις. Okay. Καταλάβαμε το έσοδα-έξοδα. Καταλάβαμε το cash-in, cash-out. Το καταλάβεις το πράγμα κάμα μεγάλη. Με πολλά πράγματα. Εδώ είναι αυτό. Γιατί είμαι πράγματι εδώ είναι αυτό μου. Διότι θα αντιληφθείτε την αξία του χρήματος και την αξία του να εισπράξω αυτόν που πουλώ. Okay. Διότι αν δεν εισπράξω όσα και να το πούλησα, όσον κέρδος να θεωρώ ότι έκανα, αν δεν τα βάλω στην τσέπη μου, στην τράπεζα μου, τράπεζα της εταιρείας μου, για να είμαι ακριβής, μπορώ να λειτουργήσω. Μπορώ να πληρώσω μισθούς, μπορώ να πληρώσω συνεργάτες, μπορώ να αναπτυχθώ. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό λένε, υπάρχει το ρητό «Cash is king». Και χωρίς cash, όσα profit τελικά. Sensitivity analysis. Σημαντικό. Όταν κάνετε τα projections σας, όπως και να τα κάνετε, όποιος και να τα κάνει, είτε είσαστε λογιστές, είσαστε δεν λογιστές, αυτός που θα σας το φέρει μπροστά σας τα projections και θα πείτε, α, έκανα κάποιους υπολογισμούς, σου έβγαλα όλα και το income statement, Νικόλα, σου βάλα και το income statement και το financial position και το cash flow για τα 5 χρόνια είναι όλα perfect, τέλεια, ισορροπούν, σας ζυγίζουν, κάνουμε πωλήσεις εκεί πάνω. Όλα είναι τέλεια. Τι θέλω να το ρωτήσετε. Έκαμε sensitivity analysis. Sensitivity analysis είναι να πω, αντί να θεωρώ ότι να έχω 100 πελάτες το δεύτερο χρόνο, αν έχω 50, τι να γίνει. Πώς αλλάζουν τα νούμερα μου. Αν η τιμή που θεώρησα ότι είναι να πουλήσω το σέρβις μου ή το commission το οποίο που είπα ότι είναι να παίρνω αντί 20, 17, τι να γίνει. Πώς είναι να κινηθούν τα νούμερα μου. Αν αντί 10 υπαλλήλους να χρειαστώ 15, αν αντί 2 άτομα των 2.000 ευρώ, θέλω 3 των 3.000 ευρώ, πού θα πάνε η μισθή μου, πού θα πάει το profit μου, πού θα πάνε τα cash. Άρα το sensitivity analysis είναι critical για να δείτε ποια είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξετε με όλον το attention. Διότι αν κρυθεί ότι στηρίζετε το επιχείρησή σας το να κάνετε achieve το 20%, τότε you have to damn make sure ότι πιάσετε το 20%. Γιατί if you don't, πιάσετε 18, δεν έχει εμπειράζει. Διότι είδατε το συστημί, διότι αν είναι 18, εφάμεντη. Sensitivity analysis, πάρα πολλά σημαντικό. Παίξετε με τα νούμερα σας. Κάνετε σενάρια. Κάνετε συνδυασμό σενάριο. Αν είναι 20 και είναι 18 και αντί 2 μισθούς των 2.000 ευρώ το μήνα, θέλω 3 των 3, πώς να αλλάξουν τα νούμερα. Άρα κάνετε συνδυασμούς κριτήριο. Και τα πράγματα δεν είναι ιδανικά πλασμένα στο business. Τα πάντα αλλάζουν. Ναι. Αλλά μπορείς να κάνεις, υπάρχουν διάφορα layers των optimistic, διάφορα layers των pessimistic. Okay. Παίξετε. Δείτε ότι αν αλλάξετε τον δεν θα επηρεαστώ ιδιαίτερα. Αν το 2019 δεν θα επηρεαστώ ιδιαίτερα, αλλά αν αλλάξει εκείνο το συγκεκριμένο κριτήριο με επηρεάζει. Πρέπει να δείτε ποια είναι τα κριτήρια για να τα προσέχετε. Okay.
Αν υπάρχει ερώτηση που κάποιον, διότι είναι δύσκολο μου να το παρακολουθώ, feel free to unmute yourself and shout. I think. Okay. Δωρία. Ναι, ναι. Αλλά it's the same thing. Okay. You test το sensitivity των projections σου, είτε για ένα συγκεκριμένο parameter, how αν κινηθεί αυτό το parameter, αυτό το assumption, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, πώς επηρεάζει. Αλλά don't stay just testing συγκεκριμένα κριτήρια. Κάμετε και συνδυασμό κριτήριων. Μπορεί να πεις ότι είναι το σενάριο. Okay? Αλλά η ουσία είναι ότι ελέγχω και ένα παράμετρο μόνο του και συνδυασμό παράμετρο. Okay? Ερωτήσεις, άλλες. Έχαμε το σήμα μας. Άρα. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έτσι, εγώ ήθελα να δώσω περισσότερη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Πριν να προχωρήσω, έχει οποιοδήποτε ερωτήσει. Μπορεί να μην μπορούσαν να προβλέψουν το COVID. Όμως, αν έκανες sensitivity analysis και έλεγε ότι εάν οι πωλήσει μου δεν είναι 100 και είναι 50, μπορώ να βερίσω. Δεν έπιασα του στόχου μου για οποιοδήποτε λόγο. Αν είναι λόγω COVID ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε πράγμα μόνο λε. Δεν έπιασα το στόχο μου των 100, έπιασα 50. Θα μπορούσα να δω τον πώ θα επηρεάσει τα νούμερα μου, πώ θα επηρεάσει το cash position μου, άρα πόσον θα αντέξω. Ή το γεγονός ότι το COVID μπορεί για κάποιες επιχειρήσεις να δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο έξοδο. Αν έκανα sensitivity και έβλεπα ότι όπως πάμε να αναξιδούν τα κοστέ μου αντί 3%, 5%, θα μπορούσα να δω το αντίκτυπο μιας αύξησης των εξόδων μου ή μιας μείωσης των εξόδων μου ή ενός συνδυασμού των δύο. Και μπορεί κάποιος να προβλέψει πανδημία. Αλλά θα μπορούσε να προβλέψει, είναι aware αν το margin μου πέσει κατά 2%, αν τα έσοδα μου πέσουν κατά 100, θα πάω. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε προχωρήσει, θυμάστε το τόξο μας, θα σας πάρω έτσι πολύ γρήγορα πίσω. Πάμε ότι είμαστε στο startup, πάμε στο early stage. Άρα στο early stage έχουμε ένα viable product με ένα real potential. Έχουμε αρκετό funding για να προχωρήσουμε. Staff development, further development, staff growing. Investors μας είναι θετικοί. Έχουν κάνει invest στο viability του project. Τώρα πρέπει να κάνουμε με περισσότερο market research το achieve το success μας μέσα στο market. Το foodie λειτουργήσε, άρχισε να πατά στα πόδια του. Υπήρχε ένα minimum viable product και λειτουργούσε. Έπιασε κάποιο funding. Πάμε να κάνουμε expansion. Okay. We need to make sure that we will deliver. Πάμε να κάνουμε expansion. Και θα βρεθεί τίποτε όπως το compliance ή οποιοδήποτε breach to intellectual property μου, το οποίο θα μου φέρει να με δημιουργήσει πρόβλημα. Okay.
I agree with you. It's much more exciting as an individual. It's much more exciting to develop product, to talk to customers, to solve the problem. You see, for nomads, or the ifologiasmas, the nomimas, is the boring part. Okay? But it is very important, because if we get it wrong, and you have the government after you, you have no business. In the other early stage, let me say Apple that has cash to fight. You're an early stage company. Okay? Αλλά you have to get the basics right για να μπορέσεις να συνεχίσεις να λειτουργείς και να αρχίσεις. Boring. Hell yeah, it's boring. Αλλά somebody has to do it. Somebody has to do it right. Έχουν διάφορα νόμοι οι οποίοι πρέπει να είμαστε alert. Θα δούμε κάποια πράγματα. Θέλω να έχετε έτσι ένα awareness διαφορών νόμων. Τι λένε. Okay? I will not tell you. At least I will try. Okay. High level picture. Income taxation. Income tax legislation. Οι εταιρείες φορολογούνται πάνω σε όλον τους. Το κέρδος. Okay. Τώρα, μια κυπριακή εταιρεία που εγγράφτηκε στον εύκολο εταιρείο σημαίνει ότι είναι και φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Όχι. Δεν σημαίνει το πράγμα. Όπως δεν σημαίνει ότι και μια αγγλική εταιρεία αυτόματα δεν είναι φορολογικός κατοίκος Κύπρου. Το tax residence criterion είναι πού είναι το management and control. Από πού διοικείται αυτή η εταιρεία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Έγραψα μια εταιρεία στο Λονδίνο. Πήγα στον εύκολο εταιρείο του Λονδίνου, στο Company House, έγραψα την εταιρεία, μια αγγλική εταιρεία. Και έφυγα από το Λονδίνο, πήγα στο Fisher Ways, πίσω, μαζί με τους φίλους μου, τους άλλους developers, κάτσαμε κάτω, και δουλεύω. Στην όλη την Κύπρο. Την νύχτα, πάνω στις κράτους, πίνουν τα ποτά μας, και το πρωί είμαστε σαν το επόμενο πρωί ώρα 6. Δεν είναι συνέχεια. Σε κάποια φάση πάμε πρέπει να αποφασίσουμε για κάποια πράγματα. Ελάτε. Πού να πάμε. Πρέπει να πάμε στο start. Α, κάτσε τα, ναι. Έλα, θα κάτσουμε να αποφασίσουμε. Ήσαν στο start. Στην γραφή μας. Θα είσαι καράνι μακιάτο. Γεια. Συνεχίζω. Πού είναι το management control, στο Λονδίνο, στη Λευκοσία. Στο start. Είναι το management control. Τι υπάρχει κανένα. Σε ποιο start. Λευκοσία. Πού είναι η Λευκοσία. Στην Κύπρο. Πού είναι το management control. Στην Κύπρο. Πού φορολογείται η εταιρεία. Στην Κύπρο. Θα ρωτήσω κάτι. Βέβαια, Μιχάλη. Αυτό πώς αποδεικνύεται, ωραία, φορολογείται στην Κύπρο, το ξέρουμε εμείς. Πώς θα το, πρέπει να μεταφέρουμε ουσιαστικά την φορολογική της έδρας στην Κύπρο, έτσι, ναι. Πρέπει να το αποδείξουμε με κάποιο τρόπο. Και να μην το μεταφέρεις στην φορολογική έδρα, οι φορολογικές αρχές, αν μπορέσουν να το αποδείξουν, και σου λέει, κύριε Μιχάλη μου, εγώ δεν είδα να ταξιδεύσεις στο Λονδίνο. Εγώ ήρθα και σε βρήκα με τους άλλους 15 φίλους σου, τα γραφεία σου, το σπίτι σου,
να εργάζεσαι, πήγες ένα ταξίδι στην Αγγλία, αλλά by the way, ήσουν με την οικογένεια σου. Πού το management εκ των πρόσωπων στην Κύπρο το βλέπω. Άρα είτε πίσω τη φορολογική μου έδρα είναι στην Κύπρο ή όχι. Δεν μπορώ να γραφτώ ακούσια. Voluntarily, στον το τμήμα φορολογίας, αν το τμήμα φορολογίας κάνει την έρευνα του, εσύ δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ο management control είναι στο Λονδίνο, δεν θέλεις καν. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Λογικά, μια εταιρεία για πήρε στην Κύπρο. Το management control της είναι στην Κύπρο. Αλλά πρέπει να το αποδείξει. Και μπορεί, αν είναι το αντίθετο σενάριο, να έρθει το HR, το HMRC της Αγγλίας, το τμήμα φορολογίας της Αγγλίας και να πει, παιδιά περίμενε, σημαίνει ότι επειδή σε κάνετε την εταιρεία στην Κύπρο. Αφού όλοι οι παίχτες, είναι στην Αγγλία. Άρα γιατί είμαστε με κοντά στην Κύπρο. Το μόνο που θέλω να θυμάστε, αυτό το πράγμα, είναι δεν σημαίνει ότι μια εταιρεία είναι αγγλική ή κυπριακή, αυτόματα την κάνει resident στη συγκεκριμένη χώρα. Και κάθε χώρα έχει τα δικά της κριτήρια. Στην Κύπρο είναι το management control το κριτήριο. Και πρέπει να το αποδείξω εγώ. Okay. Μπορεί το management control να είναι άλλο κεφάλαιο. Είναι άλλο κεφάλαιο, όμως θεωρητικά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό το γεγονός ότι έχω κάποιους directors αυτόματα από την κοινή και το management. Ένα σύνολο παράμετρες το οποίο βλέπω. Okay. Τώρα, τι φορολογεί. Trading profits, τα κέρδη μου, το 100 πλην 20. Ο χώρος σκέφτεται 100 πλην 20, by the way. Εσείς πράξε, ρυθμίστε. Το 80 φορολόγα. Rental income, royalty income, interest income, διάφορα θα δούμε λίγο περισσότερο πιο μετά. Το tax rate μας 12,5%. Στην Κύπρο. Το κέρδο. Το 80. Okay. Το κέρδο. Όχι στο 100 που πουλήσα. Μετά τα έξοδα. Υπάρχουν κάποια tax deductible expenses, θα τα δούμε πιο μετά. Αλλά σου λέει, η βασική αρχή. Δεν σημαίνει επειδή εσύ αγοράσες παιχνίδι του παιδιού σου ή πήρες τη φιλενάδα σου, το φίλο σου και του έκανες ένα δίλετε έναν ωραίο διήμερο στη Ρώμη με τις βέσπες. Αυτό είναι και το πλήρωσες με την κάρτα της εταιρείας, ότι αυτόματα αυτό το πράγμα είναι tax deductible. Δεν είναι. Είναι private. Το οποίο πήγες να με ξεγελάσεις και να πω ότι είναι corporate. Είναι expense το οποίο has been incurred wholly and exclusively for the production of taxable income. Η Ρώμη πάνω σε μια πέσπα doesn't make by definition an expense wholly and exclusively for the generation of tax rate. Αν πήρα τον πελάτη μου να φάμε in expense, το οποίο είναι wholly and exclusively for the generation. Και ο στόχος μου είναι επαγγελματικός. Θα γουστάρω τον πελάτη μου. Και είναι αλλότερο στο στόχο μου. Το λοιπόν. Πολύ σημαντικό για τα tax. Πολύ σημαντικό για μια startup. Τα early stages θα έχει tax losses, θα έχει ζημιές. Okay. Άρα αφού έχει ζημιές, λογικά δεν θα φορολογεί. Όλα φορολογικούν οι ζημιές. Εδώ, κάτι που θέλω να κρατήσετε, είναι ότι όταν έχετε ζημιές, φορολογικές ζημιές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα επόμενα 5 χρόνια.
μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη ζημιά να μειώσω έναν κέρδος πριν το χρόνο. Δείξω μια μεταπαράσταση που να το πω. Αλλά κρατήστε εδώ. Δηλαδή, στη ζωή ενός startup, by definition, στην αρχή θα κυλώσει. Άρα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δώσεις, μέχρι 5 χρόνια. Πάμε στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Σημαντικό είναι όταν εργοδοτούμε τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε υποχρέωση σαν εργοδότης να ασφαλίζουμε την εργασία. Okay. Άρα, ένας εργοδότης έχει να πληρώσει 8,3% κοινωνικές ασφαλίσεις. 1,2% redundancy fund, 0,5% industrial training fund, ταμείο συνοχής social cohesion fund, άλλο 2%. Πώς το έφτασαν αυτό. 12%, 8,3 και 1,2 μισόν, 10 και 2, 12. Και εσύ, 2,9%. Πάμε στα 14,9%. Άρα, αν θα δώσω μισθό 1.000 ευρώ το μήνα, να ξέρετε ότι είναι 1.490 ευρώ. Δεν είναι. Θα του πείτε να σας δίνω 1.000 καθαρά, σημαίνει τα δικά του contributions, δηλαδή αυτά ήταν του employer contributions. Τα δικά του contributions τα καλύπτετε εσείς. Είναι τα δικά του contributions. Ας πούμε ότι κάποιος δεν εμπίπτει στο προλογητή, αλλά είναι κάτω από 19. Με 8,3 ο υπάλληλος επίσης, αλλά και ο υπάλληλος θα μην contribute το μισθό του 8,3 και στο γεσί 2,65 αντί 2,90. Άρα σημαίνει ο μισθός που του δίνω μπορεί μην, για να είναι 1.000 πρέπει να κάνω έναν υπολογισμό όπου ποιο αριθμό εντοχή μου όπου μετά το 2,9 και μετά το 8,3 θα καταλήξει το μισθό. Και μετά πάνω στο 1.100 θα βάλω το 14,1. Okay. Άρα την ώρα που έχετε μια επιχείρηση και συμφωνάτε μισθούς, συμφωνάτε gross, για να ξέρετε τι σας γίνεται, για να ξέρετε ότι ακόμα έχετε 15% που πάνω. Κόστο. Είναι εμπερτά. Μέχρι διαθέσετε, θα θυμάστε τώρα, τα 4 ταμεία. Okay. Θυμάστε όμως ότι συμφωνώ γκρος 15% είναι προς τον έξω. Θα είναι συμφωνές εγώ ότι λέει. Θέλω να είμαι νόμιμο. Αν δεν είσαι νόμιμος, and you are found out, run. Πάμε στο βίντεο. Το VAT είναι ένα consumption, είναι indirect tax. It applies to all Cypriot companies. Και το VAT το επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής. Παράδειγμα. Βγαίνετε, αγοράζετε μία. Η δική μου γράφει είναι including fee. Okay. Άρα αν γράφει 119, σημαίνει 100 παίρνει το ζάρα, 19 το κράτο. Θα εισπράττει το ζάρα, πληρώνει τα 19 στο κράτο. Συμπληρώνει 119. Το ζάρα αγοράζει από κάπου, από πολλούς, πρώτες ύλες, ρούχα, υπηρεσίες. Ο Ζάρα δεν είναι ο τελικός καταναλωτής. Ο τελικός καταναλωτής είμαστε εμείς. Ο τελικός καταναλωτής έγραφε πλέον στο βιβλίο, ότι ξέρω να μην 13 μήνες.
όσο κοιτάζει τη διάρκεια. Δεν δικαιούσε να δείξει εδώ. Το ΣΑΡΑ όμως, το ΣΑΡΑ είναι στη μέση. Είναι το business B. Το business A πουλάει στο ΣΑΡΑ κάτι για 100 ευρώ, τον χρεώνει ΦΠΑ 19 και το ΣΑΡΑ τον πληρώνει 119. Είστε μαζί μου? Το ΣΑΡΑ θέλει από το 100 που επλήρωσε να πουλήσει στα 120. Ουι, και θα πουλήσει 300. Αλλά δεν σας σχήμα το παράδειγμα μου για το ΣΑΡΑ και δεν κάτι άλλο. Και αποφάσισε να πουλήσει 120. Θα επιβάλλει τη ΦΠΑ 19%. Okay. Θα βάλει δηλαδή άλλα 22,80. Και η φούστα πάει στα σε εξευτελιστική τιμή που είναι και investment 142,80. Άρα η γυναίκα μου, αρούμε, είχα μια investment, έδωσε 142,80, πήρε τη φούστα στη Ζάρα και έρχεται χαρούμενη να μου δείξει το investment που είχα. Το Ζάρα, ο Μιχάλης κλαίει στις 142. Η γυναίκα μου είναι μια χαρούμενη γαλάματρια. Το Ζάρα θα πάρει τα 142,80. Θα πάρει τα 142. Θα δώσει τα 22,80 στο κράτο. Δεν είναι δικά. Θα κρατήσει τα 120. Και εν τω μεταξύ το ΣΑΡΑ έδωσε τα 119. Και ο άλλος έδωσε το κράτος τα 19. Okay. Πού είναι το κράτος? Το κράτος ας θεωρήσουμε ότι είναι εδώ στη μέση. Το κράτος στην ουσία τι έκαμε? Ήρθε και είπε του ΖΑΡΑ. Αλλά το ΖΑΡΑ ήρθε και είπε στο κράτο. Κρατός, εγώ σου χωστώ 22,80. Είναι το τελικό ΦΠΑ πάνω στη φούστα. Όμως, σε πλήρωσα, επειδή πλήρωσα τον προμηθευτή μου, 19 ΦΠΑ, τα οποία δεν είναι δικά μου. Δεν είμαι εγώ ο τελικός καταναλωτής. Ο τελικός καταναλωτής είναι η γυναίκα του Μιχάλη. Άρα, τα 22,80 θα σου δώσω 22. Θα σου δώσω τη διαφορά του 19 με το 22,80. Γιατί το 19 στο ίδιο έδωσα όταν πλήρωσα τον άλλον και έλεγε αυτό από τον άλλο. Εντάξει. Σας έχασα. Σας έχασα. Εντάξει. Το κράτος, πάμε, πειράσε. Το κράτος ήρθε, πήγαινε το business A και βάλει στη φορολογική του δήλωση, τη διαδήλωση του, ότι εγώ εμάζεψα από το ΖΑΡΑ 19 ευρώ. Δεν έχω να διεκδικήσω κάτι, θα προπίσουμε το παράδειγμα. Δεν έχω κάτι να διεκδικήσω εγώ. Αλλά εισπράξα από το ΖΑΡΑ εκ μέρους σου, διότι το ΦΠΑ δεν είναι δικό σου, 19. Άρα να, 19. Το ΖΑΡΑ λέει εγώ πλήρωσα 19, τα διανέθηκα. Το 19 δεν ήταν κόστος δικό. Είναι κόστος του καταναλωτή, το 19. Και συμπεριλαμβάνεται στο 22,80. Συμπεριλαμβάνεται στο 22,80, διότι η τιμή αυξήθηκε από το 100 και στο 120. Ο τελικός καταναλωτής
Επλήρωσε για μια τιμή 120, 22,80 ΦΠΑ. Το συνολικό ΦΠΑ που θα εισπράξει το κράτος είναι 22,80. Ο 19 ήδη το εισπράξει. Του το πεις είναι σε. Γι' αυτό έρχεται το Ζάρα και λέει το εισπράξα για σένα 22,80. Το οποίο είναι αυτό το συνολικό ποσό που δικαιούσε. Διεκδικώ τα 19 που επλήρωσα. Σου δίνω τα 22,80. Διεκδικώ πίσω τα 19. Στην ουσία παίρνεις 3,80. 19 και 3,80. Είναι 22,80. Αντί να σου δώσω 22,80 και να μου δώσεις πίσω τα 19, συμφωνούμε να σου δώσω 3,80. Και τα 19 που επλήρωσα, πρέπει να μου τα δώσεις πίσω. Αλλά εγώ πρέπει να σου δώσω 22,80. Άρα, συμφωνήσουμε να σου δώσω 3,80. Και το οποίο κυρίτσιαν κάθε τρίμηνο είναι ο τρόπος που καθαρίζει αυτό το ποσό. Διεκδικώ εγώ που δεν είμαι η εταιρεία, που δεν είμαι ο τελικός κατάστης, το ΦΠΑ που επλήρωσα, που δεν είναι δικό μου έξοδο. Δεν είμαι ο τελικός κατάστης. Πληρώνω τη διαφορά για να φτάσει το κράτος να πάρει το συνολικό ποσό που το ανήκει. Το συνολικό ποσό που το ανήκει, το 22,80. Διότι τα transactions δεν είναι όσο απλά να βάλαμε στο οποίο περιλαμβάνουν 3%. Είναι multiple. Κάποια δικαιούσε να εισπράξεις πίσω και κάποια δεν δικαιούσε. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Άρα σου λέει πλήρωσε και κάνε το σέτο. Είναι ο μόνος τρόπος για να βγει το κράτος και οι επιχειρήσεις από την, να βάλουν λογαριασμό. Αλλιώς δεν θα βγαίνει τίποτα. Διότι το business A πουλά, το business B πουλά σε άλλο business, σε άλλα business. Κάποιο που το business B μπορεί να είναι εταιρεία, αλλά μπορεί να πουλά και απευθείας σε άλλο customer. Άρα πώς θα βγάλει λόγια. Θα το πληρώσει όλο και εκείνο που δικαιώνει θα το πάρει πίσω. Γίνεται όλο ταυτόχρονα. Την ώρα δεν πληρώνω, δεν εισπράττω. Πληρώνω τη διαφορά. Ή αν το VAT το οποίο έχω να παίρνω είναι λιγότερο από το VAT το οποίο πρέπει να δώσω, έχω ένα refund το οποίο θα πάει against την επόμενη φορολογία. Okay. Θα σκουράσω να με. Το μόνο που θέλω να σας πω για το intellectual property, πάρα πολύ σημαντικό. Το μόνο που θέλω να κρατήσετε, πάρα πολύ σημαντικό το intellectual property, η εγγραφή του intellectual property. Και στην Κύπρο υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό καθιστό φορολογικό για να προστατευτεί το intellectual property και να πληρώνετε το λίγο φόρο. Okay. Το νόθο. Τώρα, πάμε στο grow. Είμαστε σε ένα grow potential. Έχουμε αρκετό funding. Our revenues are growing. Πρέπει να συγκριστούμε. Τώρα σταματήσαμε να είμαστε startup, σταματήσαμε να είμαστε μια κατάσταση μεταβατική. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Άρα εσύ ο founder θα γίνεις ένας leader. Νόμιλη με Man United Fund, Sir Alex, θα πιστεί ο Σιγάδης. Τι. Έξετε. Harvard Business Review. 10 things που έκαμε ο Sir Alex, που θεωρεί ότι είναι 10 attributes για τον great manager. Harvard Business Review. Article του Sir Alex. Το team σας πρέπει να είναι που χάρετε να αλλάξει και από hard working individuals μέσα στο lab να γίνουν managers of larger groups of people. Larger groups of people. Θα είναι μια μετάλλαξη. Ο
to transform. Πρέπει να διατηρηθεί το nimbleness, το agility, το quick thinking, το fast decision making, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ένα balance. Δηλαδή πρέπει να έχουμε processes, πρέπει να έχουμε procedures, μεγαλώσαμε, πρέπει να έχουμε controls, πρέπει να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε systems, έχουμε διακασίες, πρέπει να συγχυριστούμε. Θα θέλουμε the big boys να μας πάρουν σοβαρά. Πρέπει να έχουμε ένα καλό system of financial control. Πρέπει να έχουμε budget, πρέπει να κάνουμε συνέχεια business plans, πρέπει να έχουμε συνέχεια sensitivity analysis, πρέπει να έχουμε KPIs, πρέπει να έχουμε governance, πρέπει να έχουμε ποιο είναι το χώρο μας, ποιες είναι οι ευθύνες του χώρου, ποιος κάνει τι, ποιος εγκρίνει, ποιος δικαιούται να αποφασίσει για αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το structure μας που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε σωστά. Τι procedures έχουμε, τι operating KPIs παρακολουθούμε για να σιγουρευτούμε ότι πάνε τα πράγματα σωστά. Τι έχουν approval authorization leads. Πώς διαχειριστούμαστε στον κόσμο. Τι policies έχουμε. Πώς είναι να διαδικαιούνται. Πόσες μέρες. Πότε. Πώς αξιολογούνται ο κόσμος. Τι είναι το remuneration του κόσμου. Ποιον ποσό είναι fixed salary και πόσον ποσό είναι performance bonus. Θα μπουν policies κάτω. Λέω δεν είμαστε ένα σταθμό. Ποιο είναι το talent, έχουμε 100 υπαλλήλους τώρα. Ποιο είναι το talent μας που αν το χάσουμε και πάει στον άλλο, θα είναι πρόβλημα. Who we cannot afford to lose the competition. Το πόσο γίνει και τώρα. Ήταν παρέας. Τώρα έχουμε το χέρι. To get serious. Φτάνω στο 6. Κάναμε τις διαδικασίες. Δεν αφήσω. Πήγαμε. Είμαστε πεντακάθαροι, συγκυρισμένοι. Έτοιμοι. Να βγούμε έξω για ραντεβού. Το date, το ραντεβού. Ακούστηκε έτσι, γιατί σας είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι όμως. Ακούμε έξω. Βάλαμε τον κέλι μας, βάλαμε την εαυτό μας, πήραμε το αυτοκίνητο μας. Πανέτοιμοι. Θα πάμε. Evaluation. Κάπως αξίζει. Evaluation βρέθηκε σε πιο γρήγορα. Δηλαδή την ώρα που θα κάνεις exit, θα είσαι ένας σύριος παλιός. Και θα βγεις έξω στο μάρκετ, θα το πεις είναι σε αυτό στοιχίζει τόσα, αλλά θέλεις κύριε να αγοράσεις μετοχές, εν τόσα μετοχή. Υπάρχουν διάφορες μεθόδους του value business. Okay. Θα δεις κάτω του cash flows, που κάνεις μια πρόβλεψη στο μέλλον και λες αφού ένα κορτό ακέρδη σήμερα είναι τη βιβλία που λύσω. Market comparison, υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες οι οποίες του value business. Τέλος, πρέπει να έχω έναν IPO readiness diagnostic. Πόσο έτοιμος είμαι για να πάω να κάνω IPO. Να πάω να γίνω λίστα. Τρία strategy. Άρχισε λίγα στάξια μου πρέπει να είναι κατάθαρο. Και έχω έναν solid corporate governance. Πρέπει να έχω reporting, frequent, accurate. Δεν θα θέλει να επενδύσουν να πείσαι στο χρηματιστήριο και εσύ όποτε θέλεις κάλτε πάνω στο στήρι. Θα θέλεις κάλτε μου το στήλε μου το report μου στο στήρι. Θα πω transparency, πρέπει να σωστά disclosures. Θέλουν θέματα corporate citizenship και CSR.
είσαστε ready τώρα να κάνουμε, μπούμε σε μια κούρσα, μπούμε σε ένα Ferrari, να πάμε γλύωρα μια βόλτα στο προεκτάξ σύστημα της Κύπρου και ότι πιάσουμε, ότι έτσι μαζέψουμε μέσα γνώσεις, έχουμε energy. Very well. I will try and keep it. I will keep it short. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η ομάδα είναι κουρασμένη. Αλλά κάποια πράγματα θέλω να τα κρατήσω. Είστε μαζί μου. Καλά σας. Διετσίες κόσμος. Νομίζω από τέλειος. Το διετσί νομίζω άλλος. Αλλά, Τζούλια Ρόπερτς είπε, I'm just a girl. Στέκομαι ξανά, είμαι ένας λογιστής. Στέκομαι μπροστά σας, δώστε μου λίγη αγάπη. Θα συγκρατήσουμε 5-10 πράγματα ακόμα. Οκ. Λοιπόν. Πάρα πολύ γρήγορα, κάποια πάρα πολλά μικρά θέματα για την εγγραφή της εταιρείας. Υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες, να θυμάστε. Limited by shares και limited by guarantee. Όταν κάποιος, ο στόχος είναι να έχει μια εταιρεία for a profit, επιχειρηματικής φύσης, μιλούμε μόνο για share. Το guarantee δεν σου επιτρέπει να δώσεις δίκη. Να δώσεις μερίσματα. Είναι μόνο για εταιρείες οι οποίες έχουν περισσότερο φιλανθρωπικό στόχο ή to society, and they are not in the business of getting profit, of doing profits and getting dividends out. Εντάξει. Limited by share. Private company, public company. Θυμάστε που το είπαμε. Μια εταιρεία η οποία είναι να πάει για IPO, δεν μπορεί να πάει. Δεν σημαίνει πώς θα παραγοράσει με το τέτοιο, πώς θα παραδώσει με το τέτοιο. The private company restricts the right to transfer shares. Πρέπει να πας στον άλλο. Είναι ήδη μέτοχος και να του πεις θέλεις να αγοράσεις τον λογαριασμό μου. Μόνο να πας σε όλους τους που νόητε θέλω, μπορείτε να πουλήσεις κάποιο πριν. Ενώ η public company δεν του κοντεύει λίγο. Μια μεγάλη διαφορά. Πάμε παρακάτω. Δύο βασικά documents έχει μια εταιρεία. Legal documents. Το ένα είναι το Memorandum of Association, το οποίο είναι το external document της εταιρείας. Πρέπει ουσιαστικά του λέει γιατί υπάρχει στη δικαιοσύνη να κάνεις. Είναι αυτό που του επιτρέπει να λειτουργεί. Και υπάρχει και το Articles of Association. Το Articles of Association είναι πώς διοικούμε. Είναι εσωτερικό document. Το Memorandum είναι εξωτερικό document. Είναι το όποιον που έχει, που καθορίζει τι δικαιώμαι να κάνω σαν εταιρεία, τι δεν δικαιώμαι να κάνω. Okay. Ενώ το Article of Association είναι ένα internal document και παρουσιάζει ουσιαστικά πώς παίρνω αποφάσεις, ποιος αποφασίζει γιατί, πώς διοικούμε κάθε πότε βρέθομαι για να πάρω μια απόφαση να θέλω 50% ίσο πλειοψηφία ή 75% πλειοψηφία. Okay. Είμαι μέτοχο. Χρειάζομαι ή καλά έχρονα. Έχω αρκετά κέρδη. Μπορεί να κρατήσω κάποια κέρδη μέσα στην εταιρεία, γιατί θα χρειαστώ τα λεφτά να επενδύσω, αλλά μπορώ να βγάλω κάποια κέρδη. Τι κόνη είμαι. Τι κάνω. Πάω. Στέκομαι στην τράπεζα Κύπρου. Περιμένω να μου ανοίξω. Τέτοια έργα για 10 ευρώ δεν λόγια τη εταιρεία. Όχι. Γιατί είπαμε ότι δεν θα παθαίνεις ότι τελικά μου. Είναι ξεχωριστό legal entity. I need to follow a process. Ποιο είναι το process. Πρέπει να είναι το board και εκδίδει dividend. Πόσα λεφτά θέλετε να δώσετε, λέει η εταιρεία. Θέλουμε να δώσουμε 100 ευρώ. Μάλιστα. Έχουμε 100 ευρώ να δώσουμε. Το παράδειγμα του Μιχάλη προηγουμένως, που έχει χίλιες μετοχές ο ένας και χίλιες μετοχές ο άλλος, δεν μπορείς εσύ να πιάσεις 60.000 ο άλλος 40. Που έχετε από χίλιες δοχές. Άρα θα πιάσεις 50 ο ένας και 50 ο άλλος.
Who is the closest dividend to another? And buy this. This is the only dividend, the only dividend. Okay? Αν δεν θέλω, θα συμφωνήσουν οι άλλοι ότι έχουν reinvest τα λεφτά, σαν να τα έχει καλά τώρα ξαναβάλω, άρα αλλάζει λίγο το ownership structure. Τώρα μην έχω πλέον 50-50, να έχω 60-40. It's fine. Αλλά βγαίνει και μπαίνει. Right? Άρα, αν αποφάσεις να πούμε με το που σου 50% να πω στην τράπεζα. Όχι, δεν είναι. Keep up. Management and control. Θα θυμάστε το πράγμα. Το γεγονός ότι όταν μια εταιρεία είναι registered στην Κύπρο των εφορετηριών, doesn't necessarily mean ότι είναι εφορολογικός κάτοικος. Άλλον είναι η κυπριακή εταιρεία, άλλον είμαστε εφορολογικοί κατοίκοι. Λέμε management control Starbucks. Ρωσία, Κύπρος. Σας ακούσε τη λέξη Starbucks, θα σκέφτεστε management control. Πάμε στο Starbucks, Παναγία μου έχουμε management control. Okay. Είπαμε, τι φορολογείται σήμερα. Τώρα, ο νόμος, όπως είναι στιγμένος του, είναι, του λέει, σε φορολογώ για αυτά τα πράγματα. Μετά σου δίνω κάποια exemptions. Άρα κάποια πράγματα δεν τα φορολογώ. Και μετά σου δίνω κάποια deductions. Κάποια δικαιούσια. Okay. Το exemption είναι έσοδο το οποίο αποφάσισα να μην το φορολογήσω τελικά. Το deduction είναι έξοδο το οποίο δέχομαι να το αφαιρέσεις. Πριν να καταλήξουμε το κέρδος. Okay. Τι διαφορά, exemption. Exemption είναι έναν έσοδο που αποφάσισα να μην φορολογηθεί. Στο προχάρι να μην σε φορολογηθώ. Το deduction είναι έξοδο το οποίο σου κάνω χάρη να δεχτώ την deduction. Ήμερο στη Βέσπα, ήμερο στη Ρώμη με τη Βέσπα. Να μην διδάξω εγώ. Okay. Να είμαστε Βέσπα, Ρώμη, να μην διδάξω εγώ. Λοιπόν. Άρα, λοιπόν, προλογήματο μου χρησιμοποιείται και λέει φορολογώ τα trading profits, τα κέρδη από trading, rental income, αν έχω εισόδημα από ενοικία, φορολογώ το, αν έχεις royalty income, αν έχεις intellectual property, και παίρνεις royalty income, φορολογώ το, τις other property related income, οτιδήποτε για να δω. Active interest income. Αν είμαι στο business, να δίνω δάνεια, είναι active interest. Θα πέσεις τι έχουν. Τι είναι η δουλειά τους. Πουλώ και αγοράζω χρήμα. Τον καμή τράπεζα. Αγοράζω από σένα. Όταν βάλεις λεφτά για την κατάθεση, ουσιαστικά αγόρασε ένα από σένα. Χρήμα. Το χρωστά. Χρήμα σου. Τα λεφτά που αρέσει. Και τα εδάνησα να βάλω το κόστος των 142 ευρώ. Άρα, τράπεζα is in the business of buying and selling money, is in the business of giving loans, therefore, δεν το trading. Γι' αυτό έχει interest income, την τόπο που κάνει, είναι άκρη. Που είχα απλά μια κατάθεση 5.000 σε ένα γραμμάτιο σε μια τράπεζα. Αυτό δεν είναι άκρημα, αυτό δεν είναι επίσης είναι στο κύριο γλώσσο του Ιβάνα. It's saving money, it's passive. Okay. That's not άκρημα. Και είναι η amount of consideration αν πουλήσω κάτι, goodwill, φίλη και πελατεία, είναι φορολογικό. Άρα είπα, ξεκινούμε με το ύφορολογή. Έρχεται και λέει, δέχομαι να μην σε φορολογήσω, και το passive interest.
εταιρεία, η οποία απλά έχει μια κατάθεση, ένα γραμμάτιο στην τράπεζα και ένα interest income, that's passive. Αν η εταιρεία τώρα όμως κάνει δάνεια σε άλλες εταιρείες, που δεν το business της, κάνει δάνεια σε άλλες εταιρείες, τι να έχει. Στην the business, το business μου είναι αδύνατο δάνειο. Το passive interest όμως έχει έφταχτη ιστορία δυνάμει. Ακούσετε τον όσον ποτέ άμυνα στην Κύπρο, έχει άμυνα. Εκόψα μου άμυνα, να πεις ότι έκαμε φρόντιν. Άλλη είναι η νομοθεσία του φοροσοδήματος, άλλη η νομοθεσία της άμυνας. Θα σας δείξω σε λίγο. Income from dividend. Δεύτερο λόγιο. Άρα αν έκαμε μια εταιρεία, και έχω εγώ μια εταιρεία, και αποφάσισα να βγάλω τα 100 ευρώ μου dividend. Το dividend μου δεν φορολογεί κάτω από income tax. Αλλά κάτω από τον φόρο εισοδήματος δεν φορολογεί. Αυτό θέλω να θυμάστε. Με δύο διαφορετικές νομοθεσίες. Ο εύκολος τρόπος να το θυμάστε. Δύο διαφορετικές νομοθεσίες. Αν πουλήσω μετοχές, όταν πουλήσεις τις μετοχές σου, ο Μιχάλης που πουλήσε τις μετοχές του και έπιασε τις 50.000 ευρώ, το 50% της εταιρείας του, δεν θα φορολογηθεί για τις εταιρείες της 50.000 ευρώ. Διότι ο φόρος εισοδήματος δεν φορολογεί τα κέρδη σου από το disposal μετοχό. Γιατί το θεωρεί title. Okay. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές εταιρείες ξένες. Γιατί αν πουλήσουν τις μετοχές των άλλων εταιρείων που έχουν από κάτω τους, δεν φορολογούν. Και όταν πιάνουν τα dividends από τις όποιες εταιρείες προς τα πάνω, δεν φορολογούν. Okay. Είμαστε στο τρίτο, είπαμε ότι πρώτον, τι φορολογείται. Δεύτερον, τι δεν φορολογείται, τα exemptions μας. Και τρίτον, deductions allowed. Τι έξοδα δικαιούμε. Είμαστε που είπαμε, wholly and exclusively. Και το ταξίδι στη Ρώμη με την Vespa δεν είναι wholly and exclusively for the generation of taxable income. Αυτά θεωρούνται ότι the present main research and development μπορεί να κάνω. Αν αποφάσισα, προσπάθησα να πιάσω τα λεφτά από τον δικηγόρο, αν έκανα το επιστολές, έβαλα δικηγόρο, δεν τα κατάφερα. Μόνο τότε δικαιωμένα τα 80 του να τα πω ότι δεν κατάφερα να σπάσω, εγκρίμα να προλογεί. Μόνο σε εκείνο το σημείο δικαιούμε, μετά που απέδειξα ότι έκανα όλα προσπάθεια να εισπράξω. Μπορώ να το βάλω σαν έξω. Κάποια entertaining expenses. Αναγνωρίζει ο φόρος του δημοσίου ότι έχει πελάτες, ότι πρέπει να πάρει του πελάτες σου έξω. Πρέπει να κινηθείς επαγγελματικά. Αλλά σου λέει, θα σου λέει ένα νωρίο. Αν θέλει να πάρει του πελάτες σου, το σε χέλες, τρεις εβδομάδες με την οικογένεια. Πιστεύεις ότι ένας εποχής στο business σου, πάμε. Να πω 17.000 έξω. Τι αυτή είναι λέξη large, εγώ θέλω το κομμάτι. Τα λεφτά μου λέει το κράτος, που μου αναλογούν, δεν θα τα δώσεις σε εκεί. Εγώ 17.000 δεν έχω μέσα. Μάξι. Μάλιστα, δηλαδή, αν έχω 100.000, αν έχω 100.000 έχω 100.000 zero, 1.000 ευρώ δικαιούμαι. Διότι το 1% του 100.000 zero είναι λιγότερο από το 10%. Ναι, ναι.
αν μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι συνεπής ζήνες. Εντάξει, δίνεται κάτι. The first contributions, είμαστε το 1490, θυμάστε το 1490, δυο μας. Νόμιμο εξπές, είχα υπαλλήλους, έπρεπε να γίνει νόμιμο εξπές. Πέραν του μισθού, δικαιούμαι και τις εισφορές. Βέβαια. Sales. Φάξιλος, θυμάστε πόσα χρόνια. Πέντε. Θυμάστε. Δεν φύγετε μόλις το πέντε. Λοιπόν, άρα. Έκαμα λώσες το 7. Okay. Δικαιούμαι τα losses του 7, αν δεν έχω κέρδος, τα tax losses μου, να τα χρησιμοποιήσω είτε το 2018, είτε το 2009, είτε το 2010, είτε το 2011, είτε το 2012. Okay. 5 χρόνια. Αν δεν κάνω 5 χρόνια κέρδος, στα 5 χρόνια κέρδος, κάνω στο 13, θα έχασα τα losses. Τα losses του 8, έχω το 9, το 10, το 11, το 12, το 13. Okay. Άρα τα losses του 21, ποιος είναι να μου πει μέχρι ποια χρόνια μπορώ να τα διεκδικήσω. You're killing me. Έλα. 2, 3, 4, 5, 6. 5 years. Τα επόμενα 5 χρόνια. Πρώτης 21. Μέχρι τα πρόβληση του 20. Λώσεις του 21, μέχρι τα πρόβληση του 20. Αν τα χρησιμοποιήσω το 22, πάνε. Είναι cumulative. Δηλαδή, αν κάνω λώσεις 10 το 21 και 20 το 22, και κάνω 30 profit το 23, το 10 και 20. Άρα, profit 30, φέρνω τα λώσεις του 21, 10, φέρνω τα λώσεις του 22, 20, 30, 10, 20, πρώτη 0. Εντάξει. 5 χρόνια κιούμουλα. For cash cost to income tax. Income tax legislation. Για άλλα πράγματα. Αλλά this is the gist of. Okay. Δεύτερος νόμος. Δεύτερη νομοθεσία στην Κύπρο σημαντική. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Okay. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Η διαφορά του είναι ότι έρχεται και επιλέγει συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία θα φορολογήσει επιπρόσθετα. Okay. Dividend income from Cyprus resident companies. STC for companies, nil. Εντάξει, μηδέν σε εταιρεία. Αν είμαι όμως μέτοχος, 17%. Είμαι Κύπριος, να πιάσω τα 100 μου ευρώ μέρισμα, θα πιάσω 100 ευρώ. Θα πιάσω 100, πλην 17 μήνα, πλην 2,65 για εσύ. Άρα να πιάσω 70, whatever. Okay. Η εταιρεία θα βγάλει από την τσέπη της 100, θα μου δώσει το 80-25, 80-35, θα δώσει το 17 και το 17 και το 2,65 θα το δώσει εκ μέρους μου σε μια φορολογία. Άλλη άμυνα. Άλλη νομοθεσία. Okay. Αυτό παραξενεύει το πόσο θα λέω, μα έτσι φορολογούνται τα δίδυνα. Έτσι φορολογούνται στο income tax legislation. Φορολογούνται στην άμυνα. 17%. Interest. Βγαίνετε, έβρετε, αν έχει ο γονείς σας, εσείς ένα γραμμάτιο, δέστε πότε πληρώθηκε ο τόκος
Και δείτε ότι στον τόκο θα είναι, ξέρω, 2 ευρώ, έξω 30% 60 σεν, θα είναι ένα σταρ. Άμυνα, 30%. Τα ενίκια, 3%, υπάρχει ένα deduction, I will complete. Απλά, θέλω να θυμάστε ότι υπάρχει η νομοθεσία του income tax, η νομοθεσία του special defense contribution, άλλη νομοθεσία που κάνει address συγκεκριμένα το δήμα. Για να προσελκύσει η Κύπρος, αλλά κάποια πράγματα να πούμε καλά, αλλά έχετε basic knowledge. Για να προσελκύσει η Κύπρος μεγάλους senior managers του εξωτερικού και που δουλεύουν σε εξωτερικές εταιρείες. Βασικά, για να προσπαθήσει η Κύπρος να κάνει attract μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο, θα του είχε πέρα και μεγάλες εταιρείες, μου αρέσει. Να φέρουν τον κόσμο. Για να βοηθήσει να έρθει ο κόσμος τους, για να έρθει ο κόσμος τους, οι μεγάλοι παίκτες, οι εταιρείες δεν θα έρθουν. Έπρεπε να προστατεύσει τους ανθρώπους που δυνάμει. Okay. Άρα ήρθε και εισήγαγε το notion του non-domicile, που ουσιαστικά σου λέει, φίλε μου, δεν είσαι σχέση με την Κύπρο. Είσαι ποτέ στην Κύπρο, δεν είσαι σχέση, όλοι σου φαίνεται από την Κύπρο. Εξάρτητα αν είσαι resident, σαν άτομο στην Κύπρο, ζει στην Κύπρο, θα σου επιβαλώ. Άμυ. Είναι ο τρόπος να προσελκύσει ξένους σύνομα. Άρα υπάρχει ένα exemption για άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό με σκοπό να βοηθήσει να την κάνει πιο attractive στην Κύπρο, το να έρθουν άτομα από το εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καλύτερο slide να δείξω το διάβασα και έχω προηγουμένως. Αλλά η ουσία είναι τούτη. Where the tax authority collects και πιάνει πάντα την επιπρόσθετη διαφορά. Αν θα κάνετε έσοδα παραπάνω από 15.600 στο επόμενο 12 μηνών, είναι υποχρεώσει να γραφτείτε. Αν έχετε, αν θα αγοράσετε goods από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάνω από 10.000 ευρώ, αν έχετε υποχρεώσει να γραφτείτε. Δηλαδή, είναι criminal offense, not to lie, με το VAT legislation. Είναι ποινικό να δικαιώσει. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις συλλαγή. Ναι, αλλά πρέπει να γραφτείς Κύπρο, γιατί το ΦΠΑ που να πληρώσεις, ένα είναι το αγγλικό. Α, την Αγγλία τώρα, ένα κακό παράδειγμα. Ένα είναι το ελληνικό. Μετά το κυπριακό. Αυτό σου λέει ότι πρέπει να. Αυτό σου λέει ότι πρέπει να. Αυτό σου λέει ότι πρέπει να. Ναι, για πίστη. Είσαι ο τελικό κανάλι. Δεν αγόρασα ένα κομπιούτερ 15.000 ευρώ από το Amazon, σαν κατανάλωτη. Αν το αγόρασα, δηλαδή έχω μπαίνω σε ένα business. Το business, η εταιρεία αγόρασε εδώ. Μπορεί να είναι ένα asset του business για να μπορεί να το δουλέψει, είναι διαφορετικό. Versus του, εγώ αγόρασα κάτι που το εξωτερικό πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί θεωρούμε ότι είμαι ο τελικός κατανάλωτης. Εγώ έκλεισα. Ερωτήσεις.
δώσω ένα παράδειγμα. Είσαστε πιο φίλοι. Είσαστε μέτοχοι. Ο ένας εμπέζει στο Λονδίνο, ο άλλος εμπέζει στη Λονδίνο. Δεν παίρνει ρεύμα. Δεν το μάζουμε. Άρα έχουμε κομπλικίζουν τα complication. Άρα, το να παίρνει the lightly, κάποια arrangements, τα οποία πήγαν όνε πάνω. Είστε τρεις παρέες, είστε στο Λονδίνο, να γράψετε μια κυπέρια εμπειρία, να είναι στο ντομάζιο. Αφήσουμε να σκεφτούμε αυτή την παραλιά μου. Βασικά, εκεί πρέπει να είστε ένα alert και πρέπει να εξετάσουμε να γίνει εδώ. Να μπορείτε πρέπει να... You will disclose it μέσα στον εφόρο εταιριών ότι ξέρω εγώ η υπερκία του στον αυτό. Το φόρο όμως, αρχίζουν και δημιουργούνται complications. Ουσιαστικά, εδώ έρχεται κάτι που έχει πολύ καλό. Όπως έχει έναν καλό network of double tax credits, δεν ξέρω αν το ακούσετε καμιά φορά. Συμφωνίες αμοιβίας φορολογικής συνεργασίας. Έχετε double tax credits. Αυτά τα double tax credits, ένα πράγμα που διέχουν είναι που είναι το management and control και πώς εργάζεται μια εταιρεία. Υπάρχουν high breakers. Και όταν θεωρούν και οι δύο, μπορεί ας πούμε, μια έχει χώρες που λένε ότι εγγράφτηκε στη χώρα μου, είσαι tax resistant. Η Κύπρος μπορεί να λέει, μα το management, πάει με το management control. Άρα πες έχουμε μια γερμανική εταιρεία, που είναι ομοθετήρως, μπορεί να λέει, εγγράφτηκε στη χώρα μου, είσαι αυτόματα tax resistant στη χώρα μου. Και η Κύπρος λέει, μα το management control στην Κύπρο, όλοι είναι Κυπρέοι, όλοι είναι δαμέ, όλοι το πίσω είναι δαμέ, κλπ. Συμφωνίες έρχονται να λειτουργήσουν σαν hybrid. Που είναι να λύσουν το που είναι. Άρα καθορίζεται στη συμφωνία ο τρόπος που πρέπει να επιληθεί και να πρέπει να επιληθεί που τις δύο χρονολογικά. Για να είστε μια. Όταν ήδη κάνουμε τα πράγματα για παράδειγμα στις τράπεζες, αμέσως τι γίνεται, τι... Τα μέχρι τράπεζα ζητά τους, για μέχρι ζητά τους παραδείγματος χάρη τα στοιχεία τους και μία βεβαίωση είναι ότι δεν είναι εντόμιση. Άρα πάλι κάνουν ένα λίγο χαρτί του φόρου εισοδήματος, οπότε υπάρχει ένα πρόσθεση και λες του ήρθα στην Κύπρο, θέλω να μου δώσει εξαίρεση με ότι δεν είμαι εντόμιση. Πάρω και στα χαρτιά σου, αποδεικνύσω ότι δεν είσαι εντόμιση, έχεις ένα χαρτί που λέει ότι οι κυβέρνησες προβλήσεις αρχές αποφάσισαν ότι δεν είσαι εντόμιση, και διάσκω το χαρτί. Τράπεζα για να αποδείξω ότι δεν πρέπει να σου το κόβει, να το αφαιρεί το 30%. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά τώρα. Μεγάλη μου χαρά. Όσο περισσότερες ερωτήσεις, χαίρομαι που με έλεγες ερωτήσεις, διότι προσπαθώ να πιάσετε κάποια πράγματα. Το ακόμαστε είναι να πιάσετε 5, 10, 15 πράγματα για να θυμάστε, να είστε να λέτε. Ειδικά όταν ξεκινάτε τις δικές σας επιχειρήσεις, να είστε προσεκτικοί για κάποια πράγματα. Thank you very much. Καλό βράδυ.